Ta-ra-ta-ta. Ah, ma... Well, me too. Σοφία. Λε και τι ήταν, α πούμε, τίποτα. Περιμένω τώρα. Μια μπλούζα με ένα ωραίο σουτιέν. Μου άρεσε, actually, ironically, περισσότερο που ήταν κλεισμένο τη ζακέτα, because ήταν πιο ωραίο το σιλουέτ. Ναι. Και μου αρέσει που εξαναφόρησες αυτές τις καλσόν. Και έτσι ωραίο ζάμπα, δεν ξέρω γιατί, έβαλες φιάπα. Εγώ, όταν ήρθες έξω, I was like, ooh, because έχω πάρα πολλές ωραία πέδιλα. So, ο Γιώργος μου, αγιώργο μου, εγώ ήθελα να διευκρινίσω κάτι εντωμεταξύ. Περίμενε. I think that these are cuter. I think αυτά ταιριάζουν περισσότερα για σένα. Just because, I think ότι, επειδή, I think η μάμα μου φοράει φιάπα. Φοράω 41. 41, οκ. Okay, αυτά είναι 40. Okay. Εγώ είμαι 39, είναι λίγο στενά, don't worry. Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Αυτό είναι πιο cool και κάνει πιο ωραίο... Τέλειο. Πιο ωραία γάμπα, I think. Όχι με αυτά τα καλύψω. Να σου βάλω και τα δύο. Ναι. Για να αισθάνεσαι πιο καλά. Να σου τα πιάσω αυτά. Don't worry, maybe να σου τα δώσω πίσω μια ημέρα. But I just δεν θέλω να κρίνω αυτό το look σου because of αυτά τα παπούτσια. Because I κατάλαβα γιατί τα έβαλες, όντως. Αλλά ένα λεπτό να κάτσω. Χου, σκοτώθηκα. Και πέδιλα. Έχει λαχανιάσει, μιλάμε. Έχουμε ένα ακόμα. Πώς έχουμε ακόμα. Μία. Παναγία μου. Α, δύο. I think ότι already αυτό είναι καλύτερο. I really don't, δεν νομίζω ότι εσύ χρειάζεις φιάπα. But αυτό μου αρέσει. Αν ήταν μια άλλη ημέρα με αυτά τα παπούτσια, έτσι που είσαι, ήταν να είναι περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Σας βλέπω και τους δύο σκεπτικούς. Mm. Για πες, Δημήτρη. Εγώ δεν κατάλαβα. Μα αυτά τα παπούτσια βαθμολογήθηκε με τα δικά της. Τι είπα, τι λέτε. Τι? Με τα δικά της βαθμολογήθηκε τα παπούτσια ή με αυτά. Α, με τα δικά μου. Φαίνεται πιο ωραία τούτα. Α, τότε να μας δίνετε και εσείς τα δικά σας για να τα φοράμε κι εμείς. Don't worry, αν μείνεις εδώ σήμερα, όντως να σου τα δώσω και τρία πράγματα. Όχι, θα βαθμολογήσουμε κανονικά με τα άλλα παπούτσια. Εντάξει, επειδή ήταν το challenge που δεν έχουν βαθμολογήσει ποτέ, βρε Γεωργία μου. Όχι, αυτό ερώτηση έκανα. Βαθμολόγησες με αυτά τα παπούτσια ή με τα δικά της. Τα δικά της. Μα είναι δυνατόν. Πάντα έχουν βαθμολογήσει τα δικά μας. Το look μου αρέσει. Δεν είναι δυνατόν, παιδί μου, να βάλει βαθμολογία τα παπούτσια. Μη φοβάσαι, δεν σου τρώει κανένας βαθμό. Παιδιά, ερώτηση έκανα. Το look μου αρέσει. Άξι, γιατί δικαιολογούν... Όχι, δικαιολογούν. Εντάξει, μια πορεία είχα για να μάθω κι εγώ. Okay. Well, maybe αν ακούσεις περισσότερα, maybe να μάθεις περισσότερα. Εντάξει. Ας προχωρήσουμε εγώ, λέω, καλύτερα στο Δημήτρη. Κοίταξε, φτιάξει μια πολύ δυναμική σιλουέτα, γιατί έχει αυτό το ωραίο κορμί κλεψίδρα. Και είναι πολύ δυνατή η σουλέτα σου. Εγώ θα ήθελα να ξεκουμπώσει το μπουφάν, γιατί πρέπει να κρίνουμε όλο το outfit και όχι το μοντοτζάκι. Γι' αυτό και το άνοιξα πριν. Ωραία. Τι συνέβη τώρα. Ότι... Πάντα μιλώντας για τα μπούς, για τα χρυσά. Ναι. Καταστροφή. Δεν είναι ωραία. Δεν ταιριάζουν. Σε αυτή την εμφάνιση, λοιπόν, θα μπορούσε να κάνεις πάρα πολλά πράγματα, τα οποία τα άφησες στη μέση. Γενικά, θα μπορούσε να παίξεις και να το κάνεις λίγο πιο ενδιαφέρον. Αυτά τα δύο μέσα που εφόρεσες, και όχι τόσο το τζάκετ, που βέβαια θα ήθελα την αλήθεια αντιμετώπιση, με άλλο που κάμισε άλλο χρώμα, είναι καταστροφή. Και μαζί με τα χρυσά παπούτσια, ήρθε και έδεσε. Έφτιαξες μια απλά ωραία σιλουέτα. Ευχαριστώ πολύ. Στέλιο. Σε αυτό το κόνσεπτ έπρεπε να ξεκινήσετε από το καλσόν και το παπούτσι. Και μετά να βάλετε τα ρούχα. Πραγματικά, δεν έχω δει χειρότερη εικόνα από αυτήν που έφερες εσύ σήμερα. Χειρότερη φούστα. Από τη δικιά μου. Από τη δικιά μου. Εννοώ. Δηλαδή, πραγματικά μου φαίνεται αδιανόητο αυτό το look. Αδιανόητο. Δηλαδή, πω να σου πω, να πω ρε παιδί μου, να βάλω στη Χριστίνα δύο έτσι να τη βοηθήσω.
Ούτε ένα δεν πρέπει να σου βάλω. Μηδέν, αφού το έχουμε μάθει τώρα. Αν είχα, θα σου το είχα βάλει σήμερα. Δεν πειράζει, μη μου καταπιέζεστε. Καταλαβαίνω. Όχι, δεν καταπιέζομαι. Δεν καταπιέζομαι. Απλώς σε ένα task, ρε παιδί μου, που ήθελα πραγματικά να το αξιοποιήσουμε για να δείξουμε στον κόσμο πράγματα, δεν έφερε καμία πρόταση. Δηλαδή, ξέρεις, κάθε φορά που έρχεται κι άλλο κορίτσι, κι άλλο κορίτσι, κι άλλο κορίτσι, αν ψάχνουμε να πούμε μια καλή κουβέντα. Ποια είναι η πρόταση, να βάλετε ένα καλσό με ένα πέδιλο, όποιο καλσό με όποιο πέδιλο, ξέρουν όλες οι γυναίκες να το κάνουν. Να δούμε κάτι διαφορετικό, κάτι ολόσωστο, τίποτα. Μηδέν περίμενα. Δεν έχει. 6,2. 6,2. 6,2. Θα ήθελα 6,6. Θα ήθελες 6,6, αλλά είναι 6,2.